Φίλα Πρόεδρε, αγαπητές φίλες και φίλοι, στην ιστορία υπάρχουν περίοδοι που συμπυκνώνονται σε ένα και μόνο ορόσημο. Ένα ορόσημο που σηματοδοτεί την παραπέρα εθνική πορεία μιας χώρας. Το ξέρουν καλά αυτό όλοι οι λαοί. Και το ξέρουμε καλά, καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο λαό, εμείς εδώ στην μαρτυρική Κύπρο. Ξέρουμε πως η προνοητικότητα, η σωστή εκτίμηση, ο ρεαλισμός, ο σωστός σχεδιασμός και η αναγκαία αποφασιστικότητα είναι τα πολιτικά εργαλεία που κρίνουν αν από μια κρίση θα βγεις λαβωμένος ή θα καταφέρεις να αποφύγεις τις λιμενείς εξελίξεις που επέρχονται και να μετατρέψεις τις δυσκολίες και τις προκλήσεις σε μεγάλες ευκαιρίες για το λαό σου. Τέτοιο περιβάλλον ζούμε σήμερα στην Ευρώπη. Η μια μετά την άλλη οι χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας πλήττονται από την κρίση χρέους που απειλεί να καταπιεί ολόκληρη την Ευρώπη. Στην αρχή ήταν η Ελλάδα. Ακολούθησε η Ιρλανδία. Τώρα προσθέθηκε και η Πορτογαλία. Απευχόμαστε να δούμε την δική μας πατρίδα στις επόμενες. Σήμερα η ιστορική διαδρομή της Ευρώπης συμπυκνώνεται σε ένα κρίσιμο ερώτημα. Θα τα καταφέρει να υπερβεί την κρίση ή θα πέσει θύμα της πολιτικής ατολμίας των κυβερνήσεών της? Θα έρθουν στο ύψος των περιστάσεων οι ηγεσίες της Ευρώπης ή θα συνεχίσουν να εθελοτυφλούν? Και μπορεί, φίλες και φίλοι, για ορισμένες ισχυρές χώρες του Ευρωπαϊκού Κέντρου οι πιθανές συνέπειες να εξαντλούνται ίσως σε παροδικούς κραδασμούς. Κάποιες από αυτές τις χώρες βγήκαν ισχυμένες, αλλά για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας, όπου βρίσκεται και η Κύπρος, ο κίνδυνος παραμένει μεγάλος. Και πέραν του οικονομικού, έχει να κάνει και με την εθνική μας επιβίωση. Δεν πάνε πολλές μέρες που ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης προκάλεσε τον ελληνισμό και τον κάθε Έλληνα, τον καθένα από εμάς, με τον πιο προκλητικό τρόπο. Σε λίγο θα βγάλουν μαντήλι να ζητιανεύουν οι Έλληνες. Ποτέ και σε καμιά περίοδο της διαχρονικής ιστορίας του ελληνισμού ο Έλληνας δεν ένιωσε τόσο μειωμένος. Φίλες και φίλοι, οι οικονομικές περιπέτειες πλήττουν και την εθνική κυριαρχία αλλά και την εθνική υπερηφάνεια ενός λαού. Και δεν υπάρχει πιο ισχυρή επιβεβαίωση της θέσης που η μεγάλη μας παράταξη, ο Δημοκρατικός Συναγερμός, είχε διατυπώσει εδώ και χρόνια. Από τότε που δίναμε τη μάχη για να βάλουμε τη χώρα μας στο ευρώ, ότι η οικονομία είναι άμεσα συναρτημένη με την εθνική ακεραιότητα και την προοπτική. Η ισχυρή οικονομία θωρακίζει την εθνική κυριαρχία και η διαφύλαξή της είναι το μέγιστο εθνικό καθήκον οποιασδήποτε κυβέρνησης. Όταν εμείς προειδοποιούσαμε για την κρίση, ο πρόεδρος Χριστόφιας μας έλεγε να μην ανησυχούμε. Η κρίση θα μας προσπεράσει και η οικονομία του τόπου μας είναι
αλόβητοι. Δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε. Και όχι μόνο δεν εισακουστήκαμε, μας λιδωρούσαν για κινδυνολόγους και μας κατηγορούσαν ότι βλέπαμε φαντάσματα. Όμως τώρα τα προβλήματα γυρνάνε δυστυχώς ως φαντάσματα πάνω από την κυπριακή οικονομία. 30.000 συμπατριώτες μας ζουν και βιώνουν τον εφιάλτη της ανεργίας. Χιλιάδες αυτοεργοδοτούμενοι έμειναν χωρίς εισόδημα και χωρίς κανένα επίδομα. Χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, άλλες έχουν κλείσει και άλλες είναι πρώτου φάσματος της οικονομικής χρεοκοπίας. Χιλιάδες ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχει ολόκληρους μήνες να πάνε με μεροκάματο στο σπίτι. Ένας στους δύο συνταξιούχους μας ζει κάτω από το όριο της φτώχειας και αν η γριά των 900 ευρώ, κύριε Πρόεδρε, έπρεπε να ήταν ευχαριστημένη, ίσως η κόρη της που ήταν άνεργη να έπρεπε να σας είχε ευαισθητοποιήσει. Η ακρίβεια θερίζει. Τα καθημερινά κόστη, το ηλεκτρικό ρεύμα, τα επιτόκια γονατίζουν τη συντριπτική πλειοψηφία των νοικοκυριών. Τα πλεονάσματα μετατρέπηκαν σε ελλείμματα και η άλλοτε κρατιά οικονομία μας δέχεται δυστυχώς τη μια μετά την άλλη της υποβαθμίσεις. Φίλε Πρόεδρε, φίλες και φίλοι, μπροστά σε αυτή την κατάσταση που εξελίσσεται με την κυβέρνηση σε ρόλο απλού παρατηρητή, εμείς του Δημοκρατικού Συναγερμού ακόμη μια φορά παίρνουμε θέση ευθύνης. Απευθύνουμε ένα μεγάλο κοινωνικό και πολιτικό προσκλητήριο προς όλους τους συμπολίτες μας, προς όλους εκείνους που πιστεύουν στην κοινωνική οικονομία της αγοράς, σε όλους εκείνους που πιστεύουν στην ανάπτυξη, στην υγιή επιχειρηματικότητα, σε όλους εκείνους που θέλουν το κράτος συμπαραστάτη και όχι δυνάστη του πολίτη, σε όλους εκείνους που θέλουν το κράτος ρυθμιστή και όχι ένα κακό επιχειρηματία που να σπαταλεί και το λογαριασμό να τον πληρώνει ο Κύπριος φορολογούμενος. Φίλες και φίλοι, μπορούμε στις κάλπες του Μάη να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα στους κυβερνώντες και στους κομματικούς μηχανισμούς τους. Υπάρχει άλλος δρόμος, καλύτερος δρόμος για την Κύπρο μας. Ο δρόμος της ανάπτυξης με αλληλεγγύη, με κοινωνική ευαισθησία. Ο δρόμος που δημιουργεί προοπτική και ελπίδα. Μπορούμε στις κάλπες του Μάη να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό αντίβαρο στην απάθεια και στην διολίσθηση. Να δημιουργήσουμε το αποκούμπι στον Κύπριο πολίτη. Κύριοι κυβερνώντες, για μας δεν έχουν προτεραιότητα οι κομματικοί μηχανισμοί σας. Προτεραιότητα για μας έχει η κοινωνία, η κοινωνική πλειοψηφία και ιδιαίτερα οι νέοι και τα μεσαία στρώματα που βλέπουν τα όνειρά τους να θολώνουν μέσα στην γκρίζα πολιτική σας. Στις 22 του Μάη, φίλες και φίλοι, μια νέα κοινοβουλευτική πλειοψηφία με κορωμό τον Δημοκρατικό Συναγερμό θα ξαναδώσει ξανά ελπίδα στον κάθε Κύπριο πολίτη. Στις 22 του Μάη θα δώσει ένα ισχυρό μήνυμα αποτροπής της κρίσης και ανάταξης και ανόρθωσης της χώρας. Δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να πετύχουμε και θα πετύχουμε, φίλες και φίλοι. Είμαι βέβαιος, είμαι πεπισμένος, είμαι σίγουρος πως στις 22 του Μάη θα παραμερίσουμε τα κρίνιζα σύννεφα και θα φανεί ξανά ξάστερος ο γαλάζιος ουρανός της Κύπρου μας. Για να είστε στις 23 του Μάη μια καλύτερη μέρα για τους νέους μας, για τα ευαίσθητα κοινωνικά στρώματα, για τη μεσαία τάξη, για την παραταξή μας, για την οικονομία μας, για τον τόπο μας.
Φίλες και φίλοι, είναι για μένα ιδιαίτερο προνόμιο να καλέσω στο βήμα τον ηγέτη της ιστορικής μας παράδοξης, τον Νίκο Αναστασιάδη. Αγαπημένες φίλες και φίλοι, διακεκριμένες προσωπικότητες που τιμάτε με την παρουσία σας το σημερινό μας συνέδριο. Θέλω να σας καλωσορίσω και σε τούτο το κάλεσμα. Είστε και σήμερα όπως πάντα παρόντες. Το πιο σημαντικό όμως είναι πως το δρόμο για τις βουλευτικές εκλογές στρατεύονται μαζί μας και δεκάδες χιλιάδες άλλοι πολίτες προς τους οποίους στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Ενώνουμε δυνάμεις. Γιατί αυτό απαιτούν οι μεγάλες προκλήσεις της Κύπρου. Γιατί αυτό ζητά ο Κύπριος πολίτης, όποιες και αν είναι οι πεποιθήσεις του. Γιατί αυτό ζητούν τα στελέχη και οι οπαδοί μας. Αλλά και γιατί αυτό αποτελεί το μέλλον της πατρίδας μας. Είναι καιρός να καταλάβουμε. Να καταλάβουμε όλοι πως μπαίνουμε σε μια νέα εποχή. Η πατρίδα μας έχει ζήσει τις συνέπειες του διχασμού και αντί να διδαχτούμε από τα λάθη που μας οδήγησαν στην καταστροφή, κάποιοι επιμένουν να επιλέγουν τις αχρίαστες συγκρούσεις που αφορούν το παρελθόν. Αυτή είναι δυστυχώς η μοίρα όσων στερούνται οράματος που αντί να επικεντρώνουν τις πολιτικές τους στο παρόν και το μέλλον της πατρίδας μας, παραμένουν προσκολλημένοι, αναπολώντας με νοσταλγία το παρελθόν. Ας το καταλάβουν όσοι κάνουν ανάλογες επιλογές, πως η μοίρα τους είναι ταυτισμένη με το περιθώριο. Πως οι πολίτες που ζουν και βιώνουν το καθημερινό πρόβλημα, δεν ενδιαφέρονται να ακούν για αυτά που μας χώρισαν και αφορούν το χτες. Δεν ενδιαφέρονται για τα μικρά και ασήμαντα που ναρκοθετούν τα σημαντικά και τα μεγάλα, αλλά απαιτούν απαντήσεις, αποτελεσματικές απαντήσεις για τις προοπτικές του σήμερα και του αύριο, του παρόντος και του μέλλοντος. Μόνο έτσι θα προχωρήσουμε. Μόνο έτσι θα εξελιχθούμε. Θα είμαστε ουσιαστικά χρήσιμοι στον τόπο μας. Ύστερα, φίλες και φίλοι, τα προβλήματα είναι κοινά. Αφορούν όλους μας. Σε όποιον πολιτικό χώρο και αν ανήκουμε. Οι παρελθοντολογίες, οι συγκρούσεις, η απουσία ενότητας είναι τα εμπόδια που οφείλουμε να παραμερίσουμε. Και οφείλουμε να τα παραμερίσουμε εάν θέλουμε να κερδίσουμε τις ευκαιρίες. Και αυτές θα τις κερδίσουμε εάν στο χώρο της πολιτικής συγκλίνουμε αντί να αποκλίνουμε. Εάν ενώσουμε δυνάμεις ως κοινωνία. Η απέτηση και το μήνυμα των πολιτών είναι ξεκάθαρο. Βάλτε επιτέλους ένα τέλος σε αυτά που διχάζουν. Ενώστε επιτέλους τις δυνάμεις που έχει η Κύπρος. Και εμείς ακούσαμε. Εμείς ανταποκριθήκαμε στην πρόκληση. Και μέσα από το ψηφοδέλτιο αλλά και τις θέσεις μας δίδουμε και την απάντηση. Οι καταξιωμένες προσωπικότητες που προέρχονται από τον χώρο της παράταξης, μαζί με τους κατεπιλογήν υποψηφίους, καλύπτουν όλες τις ηλικίες, όλες τις κοινωνικές και οικονομικές ομάδες του πληθυσμού. Εκπροσωπούν, είναι προσωπικότητες που εκπροσωπούν το πλειοψηφικό ρεύμα της κοινωνίας. Θέλω να τους μεταφέρω αυτό που είναι από όλους παγκύπρια αποδεκτό. Συνθέτεται το πιο αξιόλογο ψηφοδέλτιο. Σε όλους εσάς ο λαός εναποθέτει τις ελπίδες του για ένα καλύτερο αύριο. Δώστε τη μάχη μαζί με τις χιλιάδες φίλους της παράταξης και γενικότερα τους πολίτες. Αγκαλιάστε τους πολίτες και μεταδώστε τους το μήνυμα πως υπάρχει ελπίδα. Και είμαι βέβαιος πως θα το πράξετε. Γιατί δεν είστε απλά οι καταξιωμένες προσωπικότητες.
Είστε οι άνθρωποι που δώσατε μάχη ο καθένας στον τομέα του. Είτε στον ακαδημαϊκό, είτε στον επιστημονικό, είτε στον οικονομικό, είτε στον κοινωνικό. Είστε όλοι αποδεδειγμένα αυτό που η κοινωνία παραδέχεται. Οι άξιοι να εκπροσωπείτε το κοινωνικό σύνολο. Φίλες και φίλοι, είναι θεμητό και αναμεινόμενο. Σε μια πλουραλιστική κοινωνία, το κάθε κόμμα να έχει τις δικές του θέσεις, τις δικές του προτάσεις, αλλά και απόψεις. Αυτές οι θέσεις και απόψεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν με δύο τρόπους. Μπορούν να μετατραπούν σε διαχωριστικές γραμμές ή να γίνουν οι γέφυρες συνεννόησης. Εμείς επιλέγουμε τη συνεννόηση. Αυτήν την επιλογή υπηρετήσαμε με συνέπεια σε όλη τη διαδρομή μας, χωρίς υπολογισμούς σε πολιτικό κόστος. Αυτή μας η επιλογή υπερβαίνει τα κομματικά όρια. Απευθύνεται σε όλη την κοινωνία και οδηγεί σε μια Κύπρο σύγχρονη, μια Κύπρο της δημιουργίας και της προοπτικής. Πρέπει επιτέλους όλοι να καταλάβουν πως έχουμε απέναντι μας μια κοινωνία που είναι πιο όρημη παρά ποτέ, που ζητά από όλους μας ρεαλισμό, που ζητά από όλους μας συνένεση, συλλογικότητα, τόλμη, βαθιές τομές αλλά και αλλαγές, για να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις που έχουμε ενώπιον μας. Και οι προκλήσεις είναι πολλές, αλλά δυστυχώς και διωγγώνονται. Στο Κυπριακό το ένα διαδέχεται το άλλο αδιέξοδο. Η αδιαλαξία της Άγκυρας ενισχύεται δυστυχώς μέσα και από δικά μας λάθη και παραλήψεις. Λάθη και παραλήψεις που τις επιτρέπουν να παραμένει αποενοχοποιημένη και να παριστάνει ή να εμφανίζεται σαν ο επιτίδιος ουδέτερος. Λάθη, παραλήψεις και ιδιοληψίες που δεν μας επέτρεψαν να αξιοποιήσουμε το σημαντικότερο όπλο που αποκτήσαμε μέσα από την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λάθη και παραλήψεις που μας στερούν μια συγκροτημένη διεκδικητική στρατηγική και που συντηρούν δυστυχώς την διχόνοια. Η ενότητα δεν παραμένει πια στα ζήτητα όπως ο πρόεδρος ισχυρίζεται. Έχει δυστυχώς ενταφιαστεί και από κάποιους μνημονεύεται. Και την ευθύνη φέρει ο ίδιος ο πρόεδρος αλλά και η κυβέρνησή του. Από την άλλη, στην οικονομία η κρίση όχι μόνο δεν μας προσπέρασε, αλλά καθημερινά μετατρέπεται σε ένα εφιαλτικό πρόβλημα. Βιώνουμε δυστυχώς πρωτόγνωρες καταστάσεις. Τα κοινωνικά προβλήματα μεγαλώνουν. Είτε γιατί επηρεάζονται από τα οικονομικά δεδομένα, είτε διότι δεν γίνονται οι αναγκαίες τομές και δεν αναλαμβάνονται οι κατάλληλες πρωτοβουλίες. Και η κυβέρνηση εξαντλείται δυστυχώς στη μετατόπιση των δικών της βαρυτά των ευθυνών σε όλους τους άλλους. Στη Βουλή, στα κόμματα, στις προηγούμενες κυβερνήσεις, στα μέσα ενημέρωσης, στην Κεντρική Τράπεζα, ακόμα και στο Ευρωπαϊκό Οικονομικό και Κοινωνικό Σύστημα. Ένα σύστημα που ακολουθεί, όπως όλοι γνωρίζουν, το σύνολο των κρατών με εξαίρεση 3 ή 4 απολιθώματα του παρελθόντος. Η κυβέρνηση μιλά θεωρητικά και δογματικά για την αντιμετώπιση της κρίσης. Όμως οι πολίτες δεν ζουν με τα δόγματα, φίλες και φίλοι. Με τη σκληρή πραγματικότητα ζουν και την απουσία προοπτικής βιώνουν δυστυχώς. Μια από τις σοβαρότερες επιπτώσεις της κυβερνητικής οικονομικής πολιτικής είναι η πρωτοφανής για τα κυπριακά δεδομένα αύξηση της ανεργίας. Ο δείκτης αύξησης είναι μάλιστα από τους ψηλότερους στην Ευρώπη. Η κυβέρνηση, αντί να εφησυχάζει και να υποβαθμίζει το πρόβλημα, θα έπρεπε να ανησυχεί. Και αν η κυβέρνηση δεν ανησυχεί, η συντριπτική πλειοψηφία των Κυπρίων, ειδικά των νέων, αγωνιούν αλλά και υποφέρουν για ένα αβέβαιο μέλλον. Η Κύπρος είναι καλά γνωστό πως για πολλά χρόνια έχει ψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και συνθήκες πλήρους απασχόλησης. Σήμερα όμως η ανεργία αποτελεί βαθιά πληγή. Οι αμήλικτοι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους και πίσω από τους
αριθμούς δυστυχώς κρύβονται ανθρώπινες υπάρξεις, κυρίες και κύριοι. Θέλω να θυμίσω, χωρίς καμιά διάθεση αυτοδικαίωσης, πως από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκαν τα σύννεφα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, παροτρύναμε την κυβέρνηση να πάρει μέτρα. Δυστυχώς, δεν εισακουστήκαμε. Ήταν η περίοδος του εφησυχασμού και των αφελών, επιφανειακών, αλλά επιτρέψτε μου να πω και των αλαζονικών εκτιμήσεων, ότι η Κύπρος που θα έβγαινε αλόβητη από μια σοβαρότατη παγκόσμια οικονομική κρίση. Φίλες και φίλοι, η αναφορά στη συνεχιζόμενη αύξηση της ανεργίας γίνεται για να υποδείξω ότι οι πολυδιαφημιζόμενοι από τους κυβερνώντες ισχνοί ρυθμοί ανάπτυξης, στους οποίους επανήλθε η οικονομία μας, δεν συνοδεύτηκαν δυστυχώς και με τη μείωση της ανεργίας. Η λύση στο πρόβλημα της ανεργίας βρίσκεται στην δυναμική οικονομική ανάπτυξη, βρίσκεται στην δημιουργία θετικού επιχειρηματικού κλίματος και στην προσέλκυση επενδύσεων. Βρίσκεται, όπως επισημαίνει και ο συμπατριώτης μας νομπελίστας Χριστόφορος Πισαρίδης, στη στόχευση της οικονομίας. Με δύο λόγια, ζητούμενο είναι μια νέα οικονομική πολιτική. Μια οικονομική πολιτική που θα βάλει στην άκρη τους δογματισμούς και παροχημένες ιδεοληψίες που ενοχοποιούν τον επιχειρηματικό κόσμο και την επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ από την άλλη θεοποιούν τον κρατισμό. Φίλες και φίλοι, οι εκλογές του Μάη δεν είναι εκλογές εξουσίας. Είναι εκλογές μηνυμάτων. Ξεκάθαρων και ισχυρών μηνυμάτων επιδοκιμασίας ή αποδοκιμασίας της πολιτικής που η σημερινή κυβέρνηση ακολουθεί. Η κυβέρνηση θα πρέπει να πάρει το μήνυμα πως τα προβλήματα των πολιτών δεν αντιμετωπίζονται με φιολογήματα, το έχει πει ήδη και ο αναπληρωτής όπως εκείνον της Γριάς κλπ, ούτε με επικοινωνιακές ωρεοποιήσεις και ιδιαίτερα με ατάκες όπως «έχουμε κερδίσει το στοίχημα, έχουμε ξεπεράσει την κρίση». Ούτε βεβαίως με επιδόματα δίκην δώρο επιταγών όπως πράττουν και κάποιες υπεραγορές. Δεν είναι έτσι που χτίζεται η δίκαιη κοινωνία. Έτσι είναι που η κρίση βαθαίνει. Έτσι ακριβώς που συμπαρασέρνουν και χιλιάδες συμπολίτες μας που οδηγούνται στην ανεργία είτε την υποπασχόληση. Αυτό που ο κόσμος χρειάζεται είναι ριζική αναθεώρηση της μέχρι σήμερα απραξίας και ατολμίας. Αυτό που χρειάζεται ο τόπος είναι όραμα, τόλμη, αποτελεσματικές αποφάσεις. Αυτό είναι το αίτημα όλων των πολιτών, όπου ιδεολογικά και αν ανήκουν. Κυρίες και φίλοι, μπαίνουμε στη μάχη των βουλευτικών εκλογών σε μια εποχή που οι ιδέες μας, οι θέσεις μας, οι προτάσεις μας κερδίζουν όλο και περισσότερο έδαφος στην κυπριακή κοινωνία. Έχει μεγάλη σημασία αυτές οι απόψεις να καταστούν κυρίαρχες στους ψηφοφόρους, όποιες και αν είναι οι κομματικές τους πεποιθήσεις. Διότι η στρατηγική μας επιδίωξη πρέπει να είναι η Κύπρος να γυρίσει σελίδα και να προχωρήσει με άξονα ιδέες που εμείς αλλά και άλλες πολιτικές δυνάμεις εκφράζουμε. Στόχος μας πρέπει να είναι να ανοίξουμε διάβλους επικοινωνίας και συνεννόησης με όλους τους συμπολίτες μας. Γιατί όλοι θέλουν να ακούσουν καθαρές, ρεαλιστικές και τολμηρές απόψεις. Όλοι θέλουν να δουν νέους δρόμους να διανοίγονται για να αντιμετωπίσει η Κύπρος τις μεγάλες προκλήσεις που έχει μπροστά της. Γιατί, φίλες και φίλοι, η φτώχεια, η ανεργία, η ακρίβεια, η νεανική παραβατικότητα, η εγκληματικότητα δεν ξεχωρίζουν δεξιούς ή αριστερούς, σοσιαλιστές ή κεντρώους. Είναι προβλήματα που αγγίζουν όλους, μα όλους ανεξαιρέτως. Είναι για τούτο που δεν έχω καμιά αμφιβολία πως οι εκλογές του Μάη θα ενισχύσουν όσους έχουν την τόλμη να καταθέσουν αποτελεσματικές και σύγχρονες προτάσεις που απαντούν στα όσα προβλήματα ο κάθε Κύπριος πολίτης καθημερινά βιώνει. Είμαι βέβαιος πως το αποτέλεσμα θα είναι νικηφόρο για τις ιδέες μας, πως θα σημάνει αλλαγή σελίδας,
μια σελίδα που θα οδηγήσει σε μια Κύπρο πιο δυνατή για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του παρόντος αλλά και του μέλλοντος. Αγαπημένες μου φίλες και φίλοι, ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν έπαψε ποτέ να αφουγκράζεται τις έγνοιες και αγωνίες, αλλά και ποτέ δεν έμεινε μακριά από τα προβλήματα που οι πολίτες αντιμετωπίζουν. Στην όλη διαδρομή μας, χωρίς αμφιβολία, διαπράξαμε και λάθη. Είχαμε όμως την δύναμη, και έχουμε την δύναμη, μέσα από την αυτοκριτική αλλά και την προσαρμογή στις σύγχρονες αντιλήψεις, να τολμήσουμε τις διορθωτικές κινήσεις που μας καθιέρωσαν σήμερα σαν την πιο σύγχρονη, την πιο αξιόπιστη και δημιουργική παράταξη του τόπου. Είχαμε την δύναμη και την τόλμη να προχωρήσουμε σε τέτοιες καταστατικές αλλαγές που να καθιστούν συμμέτοχο στις πολιτικές μας αποφάσεις το σύνολο των πολιτών. Με την ίδια τόλμη και συνέπεια δεν διστάσαμε και δεν θα διστάσουμε να θέτουμε ενώπιον της κοινωνίας των πολιτών όχι μόνο την επικοδομητική μας κριτική, αλλά και συγκεκριμένες και συγκροτημένες προτάσεις που με αποτελεσματικότητα μπορεί να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της πατρίδας μας. Αυτό πράξαμε και καθ' όλη την διάρκεια του πρόσφατου προσυνεδριακού μας διαλόγου με συνομιλητή μας την κοινωνία, τους πολίτες όπου ιδεολογικά και αν ανήκουν, τους νέους ενταγμένους ή ανένταχτους, τους συνταξιούχους, τους εργαζόμενους, τους άνεργους και τους εργοδότες, τους αστούς αλλά και τους αγρότες, με όλους γενικά όσους συνθέτουν την κυπριακή κοινωνία. Λάβαμε τα μηνύματα της κοινωνίας. Στηριχθήκαμε στη φιλοσοφία της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς και του κοινωνικού φιλελευθερισμού, που είναι η βάση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, αλλά και η κυρίαρχη προσέγγιση στο σύνολο των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και καταρτήσαμε καταρχήν την πολιτική μας πρόταση για την Κύπρο του 2020 που παρουσιάσαμε σε πολιτικό συνέδριο πρόσφατα. Μια πρόταση που αποτυπώνει το όραμα ενός πλειοψηφικού ρεύματος πολιτών, όχι μόνο στην πατρίδα μας, αλλά συντριπτικά πλέον στην Ευρώπη. Σήμερα δίνουμε συνέχεια. Κινούμενοι μέσα στα πλαίσια αυτής της πολιτικής μας διακήρυξης, παρουσιάζουμε ένα ολοκληρωμένο προγραμματικό πλαίσιο προτάσεων που καλύπτει συνολικά 30 θεματικές ενότητες που αφορούν όλο το φάσμα των πολιτικών που πρέπει να ακολουθήσει ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος. Είμαι βέβαιος και εσείς κατανοείτε πως η αναλυτική παρουσίαση του συνόλου των προτάσεων αυτών δεν είναι ούτε εφικτή, ούτε και δυνατόν να γίνει μέσα στα πλαίσια μιας ομιλίας ενός συνεδρίου. Γι' αυτό και τις έχουμε αναρτήσει στο διαδίκτυο, ενώ αντίγραφα υπάρχουν και στο χώρο του συνεδρίου. Γι' αυτό έχουμε ακόμα προχωρήσει στην διοργάνωση και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε δημοσιογραφικών διασκέψεων με την παρουσία μάλιστα εκπροσώπων των οργανωμένων συνόλων που αφορά η συγκεκριμένη θεματική ενότητα που παρουσιάζομαι ενώπιον του λαού. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι πως οι προγραμματικές μας θέσεις ταυτίζονται και υπηρετούν τον κυρίαρχο στόχο της πολιτικής μας πρότασης, που δεν είναι άλλος, κυρίες και κύριοι, από την δημιουργία ενός νέου μοντέλου κράτους. Ένος κράτους αναμορφωμένου. Ένος κράτους με άλλη νοοτροπία. Παραγωγικές δομές και λειτουργίες. Που να είναι σε θέση να πατάξει, να παίξει, με συγχωρείτε, στρατηγικό ρόλο μέσα στην κοινωνία. Εξάλλου, το υφιστάμενο κρατικό μοντέλο βρίσκεται στο επίκεντρο του οικονομικού μας προβλήματος. Η Κύπρος σήμερα έχει ανάγκη από ένα κράτος νοικοκυρεμένο που δεν ξοδεύει περισσότερα από όσα εισπράττει και που σέβεται το υστέρημα του Κύπριου φορολογουμένου. Ένα κράτος παραγωγικό που υιοθετεί και εκφράζει σύγχρονες μεθόδους διοίκησης, αποβάλλει τα γραφικά βαρύδια, υιοθετεί νέες τεχνολογίες και κίνητρα για την αύξηση της παραγωγικότητας στις υπηρεσίες του. Ένα κράτος διαφάνειας που να σέβεται τους κανόνες χρηστής διοίκησης με αποτελεσματικές και αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και μια ισχυρή τοπική αυτοδιοίκηση με προσδιορισμένες και ευρύτατες αρμοδιότητες. Ένα κράτος αξιοκρατικό που να αντικρίζει τους πολίτες στην βάση των δικαιωμάτων και των αναγκών τους
και όχι στην βάση των κομματικών προσβάσεων και γνωριμιών τους. Ένα κράτος επιτελικό και εποπτικό που διευκολύνει την επιχειρηματική δραστηριότητα, ελέγχει την ορθητήρηση των κανόνων της αγοράς, ώστε να διασφαλίζεται ένας ελεύθερος αλλά και υγιής ανταγωνισμός, και αυτό και επιβάλλεται η απρόσκοπτη λειτουργία και ενίσχυση ανεξαρτήτων εποπτικών θεσμών, όπως είναι μεταξύ άλλων η Κεντρική Τράπεζα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Υπηρεσία του Γενικού Ελεκτή και η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού. Αλλά την ίδια ώρα θέλουμε και ένα κράτος κοινωνικά ευαίσθητο, που επικεντρώνει το ρόλο του σε υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και στον πλήρη σεβασμό στα δικαιώματα των εργαζομένων, ενώ προάγει αποτελεσματικές πολιτικές για τον περιορισμό της φτώχειας και των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού γενικότερα. Θέλουμε ένα σύγχρονο κράτος που αξιοποιεί τις νέες μεθόδους συνεργασίας και σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και που προχωρεί εκεί όπου επιβάλλεται σε μετοχοποιήσεις ή αποκρατικοποιήσεις, αλλά και σε κατάργηση ορισμένων ελλειμματικών σημαντικών οργανισμών που επιβαρύνουν το κοινωνικό σύνολο. Και όλα τούτα χωρίς ποτέ να επιβαρύνονται οι εργαζόμενοι. Μέσα από τις προγραμματικές μας θέσεις, ο Δημοκρατικός Συναγερμός στοχεύει στη δημιουργία ενός κράτους που επενδύει σε νέους τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και γενικά η πράσινη ανάπτυξη, αλλά και στους τομείς των υπηρεσιών, της εκπαίδευσης και της υγείας, που σέβεται και προστατεύει το φυσικό περιβάλλον και συμμετέχει στις παγκόσμιες προσπάθειες για αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, που στηρίζει την καινοτομία, ευνοεί την εκπαιδευτική έρευνα και προσφέρει τις ευκαιρίες για την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της πατρίδας μας και την υψηλού επίπεδου εκπαίδευση και κατάρτιση του. Ένα κράτος που έχει τη σωστή έμπνευση και την τόλμη να προχωρήσει σε μια πραγματική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, η οποία θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια σύγχρονη και ανταγωνιστική παιδεία, που διατηρώντας τον ελληνικό χαρακτήρα, τη μεγάλη παράδοση του πολιτισμού και της γραμματείας μας, θα αναδεικνύει πρώτιστα την ανθρωπιστική της διάσταση. Πάντα βέβαια και με συνέπεια και προς τον ευρωπαϊκό στόχο της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας στην εκπαίδευση, ώστε να αποτελέσει τη βάση για την πραγμάτωση του ορώματος μας για μια σύγχρονη Κύπρο. Ακόμα, οι προτάσεις μας στοχεύουν έτσι ώστε το κράτος να είναι σε θέση να προχωρήσει στις απαραίτητες διαρθρωτικές τομές στο σύστημα συντάξεων και στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας, μέσω ενός σύγχρονου, ευέλικτου, αποτελεσματικού και οικονομικά βιώσιμου δικτύου κοινωνικής μέρημνας και προστασίας, που θα προστατεύει την ατομική ελευθερία, τον πλουραλισμό και τα δικαιώματα των μειονοτήτων, που θα σέβεται και θα διασφαλίζει την διαφορετικότητα, την ισότητα των φύλων και θα προάγει την έννοια της ατομικής και κοινωνικής ευθύνης, που θα καταπολεμά τον φόβο, τον ρατσισμό και την βία με προσήλωση στις αρχές της ελευθερίας, της ανεκτικότητας, της αλληλεγγύης και της ασφάλειας μέσα από ένα αξιόπιστο σύστημα δικαιοσύνης στην βάση του σύγχρονου κράτους δικαίου. Οι προτάσεις μας στοχεύουν ακόμα σε ένα κράτος που θα σέβεται την ιστορία, την παράδοση, την ταυτότητα και τον πολιτισμό μας μέσα στην προοπτική του κοινού ευρωπαϊκού πολιτισμού μας, αλλά ταυτόχρονα και τα δικαιώματα των πολιτών και τις συνθήκες ελεύθερης έκφρασης και δημιουργίας μέσα στην κοινωνία. Φίλες και φίλοι, θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Οι εύκολες λύσεις δεν είναι πλέον διαθέσιμες. Αυτό οφείλουμε να το αντιληφθούμε όλοι. Δεν έχουμε την πολυτέλεια της ατολμίας. Δεν έχουμε την πολυτέλεια της σιγουριάς των δογμάτων ή την θαλπορή της ακινησίας ή ακόμα το χειρότερο ή το καλύτερο, την πολιτική των βολεμάτων και των βολεμένων. Μπροστά μας σήμερα υπάρχουν δύο δρόμοι, φίλες και φίλοι. Ο δικός μας δρόμος αναγνωρίζει στην οικονομία τα λάθη, τις αδυναμίες και παθογένειες που την χαρακτήρισαν τις δεκαετίες που πέρασαν. Όλα αυτά
μαζί με τα σοβαρά λάθη της σημερινής κυβέρνησης μας οδηγούν και μας οδήγησαν στην κρίση που βιώνουμε. Αντίθετα, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και η ηγεσία της δεν έχουν διδαχτεί από τα λάθη τους, γι' αυτό δυστυχώς και δεν υπάρχει ελπίδα επανόρθωσης τους. Ο δικός μας δρόμος αναγνωρίζει ότι το σημερινό κράτος που σωρεύει δυσβάστακτα βάρη στην οικονομία έχει φτάσει σε αδιέξοδο. Χρειαζόμαστε, όπως περιέγραψα, ήδη ένα άλλο μοντέλο κράτους. Αντίθετα, η κυβέρνηση επιδιώκει την διαιώνιση ενός ξεπερασμένου κρατικού μοντέλου που εμποδίζει την ανάπτυξη, τροφοδοτεί την ανεργία, αυξάνει τα ελλείμματα και τα φορτώνει στους πολίτες. Έχουμε, φίλες και φίλοι, ανάγκη κυβέρνησης για το μέλλον. Δυστυχώς έχουμε φορτωθεί κυβέρνηση από το παρελθόν. Ο δικός μας δρόμος, κυρίες και κύριοι, περνά μέσα από τις τομές και διαρθρωτικές αλλαγές. Οφείλουμε να περιορίσουμε σταδιακά το μέγεθος του δημόσιου τομέα και να κλείσουμε γρήγορα τις μαύρες τρύπες των δημόσιων οικονομικών. Αντίθετα, με εμάς η κυβέρνηση απορρίπτει οποιαδήποτε πραγματική τομή στην οικονομία, ειδικά μάλιστα στον δημόσιο τομέα, έτσι απλώς διονύζει τα διέξοδα. Ο δικός μας δρόμος παίρνει μέσα από τις γερές βάσεις που θα διαμορφώσουν ένα νέο οικονομικό και αναπτυξιακό μοντέλο και που θεσμοθετεί και κατοχυρώνει την κοινωνική πρόνοια και αλληλεγγύη. Αυτό είναι το όραμα μας. Ένα κράτος πρόνοιας και όχι ένα κράτος ελεημοσύνης. Η κυβέρνηση παραμένει δογματικά προσκολλημένη, δυστυχώς, σε οικονομικά μοντέλα του παρελθόντος που αδυνατούν να αντιμετωπίσουν την κρίση. Που δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, μετέτρεψαν την οικονομία μας από δύναμη εθνικής και κοινωνικής διασφάλισης σε μια δεύτερη ανοιχτή εθνική πληγή. Όμως, φίλες και φίλοι, η πρώτη και μεγαλύτερη πληγή ήταν και παραμένει αυτή του Κυπριακού. Η απειλητική προοπτική της οριστικής διχοτόμησης της πατρίδας μας είναι ένα από τα φαινόμενα που καταγράφονται. Φίλες και φίλοι, έχω τοποθετηθεί ξεκάθαρα πως ζητήματα όπως το Κυπριακό μπορούν και πρέπει ασφαλώς να συζητηθούν, αλλά θα πρέπει να μείνουν μακριά από τις εντάσεις του προεκλογικού αγώνα που συχνά οδηγούν σε μια ανεύθυνη συνθηματολογία και πλειοδοσία. Το τελευταίο που θέλουν να ακούσουν οι Κύπροι πολίτες στις εκλογές αυτές είναι και πάλι νέες άγονες αντιπαραθέσεις για το Κυπριακό. Η δική μας προσέγγιση είναι σαφέστατη. Έχουμε ξεκάθαρες θέσεις στο Κυπριακό. Εμένουμε σε αυτές τις θέσεις μας που είναι αποτέλεσμα ομοφώνων συνεδριακών αποφάσεων. Είναι θέσεις ευθύνης μιας παράταξης που από την ίδρυση της έθετε την επανένωση της πατρίδας μας ως τον ύψιστο πολιτικό της στόχο. Ένα στόχο που υπηρετήσαμε με συνέπεια και εξακολουθούμε να υπηρετούμε με την προσήλωσή μας στην υφάλεια πολιτική σκέψη, στον πατριωτικό ορθολογισμό και τον διεκδικητικό ρεαλισμό. Επιδιώκουμε, κυρίες και κύριοι, όχι την όποια λύση, αλλά μια λύση στην βάση των συμφωνιών ψηλού επίπεδου Μακαρίου Τεκτάς, Κυπριανού Τεκτάς και Παπαδόπουλου Ταλάτ και βεβαίως των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών, που θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα στηρίζεται στις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες, που θα διασφαλίζει διάρκεια, που θα διασφαλίζει βιωσιμότητα και λειτουργικότητα και θα δημιουργεί ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος. Αυτές τις θέσεις ανέπτυξα και παρουσίασα με κρυστάλλινο τρόπο από το πιο επίσημο βήμα, εκείνο της Βουλής των Αντιπροσώπων στις 24 Φεβρουαρίου του 2011. Είναι τις ίδιες θέσεις που καταθέσαμε ενώπιον του Εθνικού Συμβουλίου τον Σεπτέμβριο του 2009 και τον Απρίλιο του 2010 και συνεπώς, ας μην γαμώνονται κάποιοι είτε πως δεν τις γνωρίζουν είτε πως δεν τις κατανοούν. Βεβαίως, αν με ρωτάτε, εγώ αντιλαμβάνομαι γιατί δυσκολεύονται. Γιατί μεταξύ των άλλων περιλαμβάνουν αυτό που πάντα τους ενοχλούσε. Την ενεργό εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ενεργότερη ακόμα εμπλοκή της Κύπρου σε όλο το φάσμα των πυλώνων και πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ιδεολογικές αγκυλώσεις της περίοδου του ψυχρού πολέμου
δεν τους εγκαταλείπουν δυστυχώς. Είναι ως ερρηνίες που τους ακολουθούν εις όλων των πολιτικών τους βίων. Δεν εξηγείται άλλως η άρνησή τους να υποβάλουν αίτηση για ένταξη της Κύπρου στο συνεταιρισμό για την ειρήνη, ένα οφείλω να ομολογήσω καθολικό αίτημα του συνόλου των πολιτικών δυνάμεων, πλην βεβαίως του ΑΚΕΛ, μια πρόταση που περιέχεται σε ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου, μια εισήγηση της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά και άλλων ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι κρίμα ειλικρινά, γιατί η κυβέρνηση και το ΑΚΕΛ αρνούνται να κατανοήσουν πως με την άρνησή τους χάνουμε μια εξαιρετική ευκαιρία για την αξιοποίηση της γεωστρατηγικής, γεωπολιτικής, γεωοικονομικής θέσης της πατρίδας μας. Φίλες και φίλοι, η αγωνία μας είναι πως στο Κυπριακό τα περιθώρια χρόνου εξαντλούνται. Όλο και περισσότεροι συμπολίτες μας πιστεύουν πως οδηγούμαστε σε αδιέξοδο και απογοητεύονται. Όπως απογοητεύονται βεβαίως και για την ανυπαρξία ενότητας. Θέλω να επαναλάβω για ιστάτη φορά πως πρέπει όλοι να καταλάβουμε πως οι αντιπαραθέσεις στο Κυπριακό και μάλιστα σε υψηλούς τόνους σε προεκλογική περίοδο το μόνο που μπορεί να προκαλέσουν είναι η υπονόμευση της υπευθυνότητας. Τραυματίζουν την ενότητα και η ενότητα για μας ήταν και παραμένει το ισχυρότερο όπλο για να αποτρέψουμε τις ανεπιθύμητες συνέπειες που ήδη άρχισαν να γίνονται αισθητές. Εμείς πιστεύουμε στην διαβουλευτική δημοκρατία, στο γνήσιο και ουσιαστικό διάλογο που οδηγεί σε συνενέσεις αλλά και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για συγκροτημένη, ρεαλιστική και διεκδικητική στρατηγική. Φίλες και φίλοι, δεν θα ήθελα να επεκταθώ, γιατί γνωρίζω πως όλοι εσείς που βρίσκεστε στην πρώτη γραμμή της προεκλογικής εκστρατείας θα δώσετε όλες σας τις δυνάμεις για την νίκη των ιδεών μας. Γιατί γνωρίζετε πως η νίκη αυτή θα αποτελεί το καθαρό μήνυμα που πρέπει να λάβει η κυβέρνηση. Η Κύπρος δεν αντέχει άλλα λάθη, αδυναμίες και δογματισμούς, ούτε στο εθνικό θέμα, ούτε και στην οικονομική και κοινωνική πολιτική της. Οι ιδέες και προτάσεις μας είναι ρεαλιστικές, είναι προοδευτικές, είναι τολμηρές, είναι σύγχρονες. Ανοίγουν νέες προοπτικές για να αντιμετωπίσουμε τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα της πατρίδας μας. Βάζουν τις βάσεις για την πρόοδο της Κύπρου. Ανοίγουν καινούρια ελπιδοφόρα σελίδα. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος σε κάτι ακόμα, φίλες και φίλοι. Γνωρίζουμε πως δεν έχουμε το μονοπόλιο των επικοδομητικών προτάσεων. Υπάρχουν χρήσιμες ιδέες και προτάσεις σε όλους τους κομματικούς χώρους. Εμείς είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε χρήσιμη ιδέα που προέρχεται από άλλους ιδεολογικούς χώρους ή ακόμα και επιστημονικούς χώρους. Ταυτόχρονα, παρά την αυστηρή κριτική μας στην κυβέρνηση, δεν αντιμετωπίσαμε. Ούτε θα αντιμετωπίσουμε το έργο της με μηδενισμό, όπως εκείνοι επικαλούνται κάθε φορά που θα τους ασκηθεί επικοδομητική κριτική. Ασφαλώς γίνονται και σωστά βήματα. Και δεν έχουμε διστάσει και δεν διστάζουμε. Όταν και εφόσον τα διαπιστώσουμε, να τα επαινούμε. Στη δική μας πολιτική θεώρηση δεν χωρούν δόγματα, ούτε και βεβαίως φορούμε κομματικές παροπίδες. Δεν κλείνουμε τις πόρτες στις χρήσιμες ιδέες του από όπου και αν προέρχονται. Προσυπογράφουμε κάθε τοποθέτηση, αρκεί αυτή η τοποθέτηση, αυτή η ιδέα να υπηρετεί τα καλώς νοούμενα συμφέροντα της πατρίδας μας. Αυτός ήταν ο στόχος που ιδρύθηκε η παράταξη, έτσι ταχτήκαμε να υπηρετήσουμε να υπηρετούμε την πατρίδα μας, γι' αυτό και δεν αρνούμαστε την κάθε θετική ιδέα που μπορεί να υπηρετήσει αυτό το συμφέρον. Θα ήταν εύκολο να επιλέξουμε και να κάνουμε την προεκλογική μας εκστρατεία επικεντρώνοντας την προσοχή μας στην κριτική. Άλλωστε η παρούσα κυβέρνηση δίνει από μόνη της τις αφορμές για μια παρόμοια προσέγγιση. Όμως, τούτο είναι έξω από τις αντιλήψεις μας, αλλά και τις απαιτήσεις της κοινωνίας. Εκείνο που ζητούν οι πολίτες και μάλιστα όλο και πιο επιτεκτικά είναι να αφήσουμε, το είπα και στην αρχή, δεν θα κουραστώ να το επαναλαμβάνω, να αφήσουμε στην άκρη τις αλληλειοκατηγορίες
και να καταθέσουμε επικοδομητικές και συγκροτημένες προτάσεις. Και εμείς αυτό κάνουμε. Φυσικά, θα πρέπει να ξεκαθαρίσω ακόμα κάτι. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να απεμβολήσουμε το δικαίωμα, αλλά και το καθήκον μας, να ασκούμε κριτική στην κυβέρνηση. Όμως, το πιο ουσιώδες και το πιο αναγκαίο για την πατρίδα μας είναι να παρουσιάσουμε θέσεις συγκεκριμένες, όπως είπα, και ρεαλιστικές. Γιατί πιστεύω βαθιά πως αυτές οι θέσεις και προτάσεις θα καταστούν σύντομα ο άξονας πάνω στον οποίο η Κύπρος θα γυρίσει σελίδα. Φίλες και φίλοι, θέλω να το επαναλάβω. Αυτή είναι η ώρα να ενώσουμε δυνάμεις, να συνεργαστούμε όλοι στενά για το κοινό καλό. Και είμαι βέβαιος πως θα το πετύχουμε. Γιατί εμείς τολμούμε, γιατί εμείς διεκδικούμε, γιατί εμείς ελπίζουμε. Τολμούμε να αλλάξουμε ένα κρατικό μοντέλο που ό,τι είχε να δώσει το έδωσε και με τις πατάλες και την γραφειοκρατία μας κρατά πίσω. Δημιουργούμε ένα κράτος νοικοκυρεμένο που στηρίζει την ανάπτυξη, την ιδιωτική πρωτοβουλία, την οικονομική πρόοδο και την κοινωνική δικαιοσύνη. Διεκδικούμε την Κύπρο που μας αξίζει. Δεν συμβιβαζόμαστε με το τέλμα και τη μετριότητα. Διασφαλίζουμε τις συνθήκες εκείνες που βοηθούν τον Κύπριο πολίτη να γίνει ξανά η δύναμη της οικονομικής προόδου και δημιουργίας. Με σχέδιο και ολοκληρωμένες προτάσεις αντιμετωπίζουμε την ανεργία, την ακρίβεια και τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα. Ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο, γιατί τολμούμε και διεκδικούμε. Γυρίζουμε σελίδα και αφήνουμε πίσω ξεπερασμένες πολιτικές συμπεριφορές και νοοτροπίες. Απελευθερώνουμε δυνάμεις και ικανότητες των συμπατριωτών μας. Και η ελπίδα γίνεται κάτι χειροπιαστό. Ένα καλύτερο αύριο για τους πολίτες και την κοινωνία μας. Μόνο έτσι, φίλες και φίλοι, θα αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του παρόντος. Θα ξαναβρούμε τον δρόμο της προκοπής. Θα δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε επιτέλους να δώσουμε ελπίδα στους νέους, να δώσουμε ελπίδα στις μέλουσες γενιές. Αγαπημένες μου φίλες και φίλοι, στις 24 Απρίλη θα γιορτάσουμε την Ανάσταση του Κυρίου. Στις 22 του Μάη θα γιορτάσουμε την Ανάσταση της Κύπρου μας. Σας εύχομαι καλή Ανάσταση και για τα δυο και να είστε βέβαιοι, θα γίνει η Ανάσταση. Γιατί τον Γολγοθά διαδέχεται πάντα η ελπίδα, η άνοιξη και βεβαίως το καλό της πατρίδας. Να είστε πάντα καλά, σας ευχαριστώ. Γεωργίου Γεώργιος. Για πάλι Στάσος.
Καΐδης Χριστόφορος. Καμπουλάς Ευγένιος. Χατζηγιάννης Κυριάκος. Χριστοφόρου Λευτέρης. Υποψήφια Επαρχίας Λεμεσού. Αναστασιάδης Νίκος. Βασιλείου Μιχάλης. Δίκλαρος Ευθύμιος. Θεμιστοκλέους Ανδρέας. Κυπριανού Ανδρέας. Μαυροβουνιώτης Φίβος. Μιχαηλίδης Ανδρέας, ο οποίος λόγω ανυπέρβλητων των δυσκολιών βρίσκεται σήμερα μαζί μας. Μας στέλνει τους χαιρετισμούς του. Παναγίδης Φώτης. Βλαφής Στέλιος. Κουρκουλίδης Χρήστος. Σταύρου Σταύρος. Σίκας Νίκος. Υποψήφια Επαρχίας Λευκωσίας. Αναστασιάδης Κυριάκος. Γεωργιάδης Χάρης. Βράχος Σωτήρης. Ελληνίδης Χρήστος. Κυριακίδου Στέλλα. Κυριακού Μαρία. Κωνσταντίνου Κορτάκης. Κωνσταντίνου Ξένια. Μακουρίδης Ανδρέας Ρίχος. Νεοφύκου Αβέρος. Νικολάου Ιωνάς. Μουρής Νίκος. Παπαπολιδίου Ανδρέας. Πιτσιλίδης Ανδρέας. Προδρόμου Πρόδρομο. Σασματσόβλου Κωνσταντίνο. Σοφοκλέους Μιχάλης. Στυλιανίδης